Στο Όπεν έχει τη Σάσα Σταμάτη. Η μητέρα μου με πιέζει να παντρευτώ. Είναι δυνατόν να ζει αυτήν η μητέρα? Μα αυτήν έτοιμη να πεθάνει. Τι να παντρευτείς, κυρά μου? Τι να παντρευτείς με 30 πλαστικές? Την παίρνει τη Σάσα Σταμάτη. Γιαγιαγιά, καλή είναι. Σε φτιάχνει κουλουράκι. Λοιπόν, πάμε στα προγνωστικά. Λάρισα ΠΑΟΚ. Με κάλεσε ένας φίλος μου εκεί πέρα, τη Ρέμπορας, που έχει σουίτα στο Αλκατράζ, στο Αλκαζάρ, πώς λέγεται. Και να δω το μάτς. Πώς, τι μάτς να δω, 8 παίχτες λείπουν από τη Λάρισα. Του κόλου μάτς, 0-2 τελικό. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο ΠΑΟΚ. Ένα 47 δίνει το διπλό, διπλό. Το ρισκάρουμε εδώ, πάρουμε κανένα 1,90 τόσο. Και under. Διπλό-διπλό under, κάτσε να τα γράψω. Διπλό-διπλό under, 2-3 γκολ. Ολυμπιακός Πανιόνιος. Πολύ αδύνατος ο Πανιόνιος με 9 παίκτες Έλληνες. Μασούρης, Μασασούρης και Μπακ που είναι κάτω από όλα 80. Και από την μια και από την άλλη πλευρά. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ τη σέντρα. Στο live μπορεί να παίξετε γκολ με το κεφάλι. Πάρετε 2 μονάδες και παραπάνω. Γκολ με κεφάλι στο live. Και 4-6 γκολ. 4-6 γκολ. Εγώ βλέπω 4-1 σκορ. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Το βλέπω άσο και άντερ. Άσο και άντερ και 2-3. Άσο, άντερ, 2-3. Ξάθη Λαμία, τα λεπόρια μεγάλη. Η Ξάθη πιστεύω ένα μάτς το χρωστάει να το πάρει, αυτό το έκτρωμα, αυτή η σουλτανίτσα της Ελλάδος, πότε με τον άλλο, πότε με τον έναν. Νομίζω το 2-10 θα το ρισκάρουμε, το άσο και το άντερ μαζί. Για να πάμε και ντουμπλαρίσματα. Βόλος Τρίπολη, το βλέπω χ. Άρη ΣΑΕΚ το βλέπω χ, Όφι Ατρόμητο το βλέπω χ. 2-3, δηλαδή τα τρία αυτά χινάρια σε 2-3 με ένα λάθος, νομίζω είναι καλή. 3-35 δίνει ο ένας, το ένα το χ, 3-45 και 3-65. Είναι καλά χινάρια αυτά. Μπορεί να μην κάτσω και τα τρία, αλλά νομίζω 2-3 εγώ θα το παίξω, ένα τριαντάρι θα βάλω. Μου ήρθε χαμηλό το χαμηλά κοινόχρηστα, γι' αυτό μου παρουσιάζει 30 και θα βάλω. Μετά πάμε λίγο Αγγλία, να παίξουμε το Wolves Leicester άσο, το Southampton Burnley άσο, το Norwich Liverpool 2-3, το Aston Villa Tottenham διπλό, το Arsenal Newcastle άσο και το Chelsea Manchester United άσο. Good, καλή επιτυχία. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.